Καλώς ήρθατε στο Mystery Place Project. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα πολυσυλλεκτικό podcast του Mystery Place Project. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα γνωρίσουμε το πιο τρομακτικό νησί του κόσμου. Είμαι σίγουρος ότι σε όλους μας αρέσει να ακούμε ιστορίες για φαντάσματα, για κατάρες, στοιχειωμένα μέρη ή περιοχές που κρύβουν από πίσω τους μία σκοτεινή γοητεία. Ιστορίες στο άκουσμα των οποίων σε κυριεύει ο φόβος. Ιστορίες που προσπαθείς να ανακαλύψεις αν αποτελούν μύθο ή πραγματικότητα. Και τώρα θα σας κάνω μία ερώτηση. Θέλετε να πεθάνετε από το φόβο σας? Τότε δεν μένει παρά να επισκεφτείτε το στοιχειωμένο νησί Ποβέλια της Ιταλίας. Αν νομίζετε όμως ότι είναι τόσο εύκολο, είστε γελασμένοι. Θα πρέπει πρώτα να πάρετε έγκριση. Αλλιώς θα πρέπει να δώσετε περίπου 200 ευρώ στους ειδικούς που ξέρουν πώς να σας μεταφέρουν στο σημείο χωρίς άδεια. Αφού λοιπόν πατήσετε επάνω σε απανθρακωμένα λείψανα νεκρών που έχουν δημιουργήσει ένα παχύ στρώμα κολόδους τέφρας, ετοιμαστείτε να ζήσετε την απόλυτη εμπειρία. Θα πρέπει να γνωρίζετε πως το νησί σε γενικές γραμμές δεν το πλησιάζει κανείς. Μάλιστα, ακόμα και οι ψαράδες δεν τολμούν να ρίξουν τα δίχτυα τους στις ακτές του, με το φόβο της συλλογής ανθρώπινων οστών. Σχετικά πρόσφατα, η κυβέρνηση επέτρεψε σε κάποιους αμπελοργούς ή νοπιούς να καλλιεργούν σταφύλια στο νησί αυτό για λίγες ώρες μόνο και πάντα με το φως της ημέρας. Η νήσος Ποβέλια βρίσκεται κοντά στη Βενετία. Είτε είναι στοιχειωμένο το νησί είτε όχι, το σίγουρο είναι ότι έχει μεγάλη ιστορία. Μεταφερόμαστε στο μακρινό 421 μετά Χριστόν, όταν άρχισαν να καταφτάνουν σε αυτό οι πρώτοι κάτοικοί του, προκειμένου να γλιτώσουν από τις συνεχείς βαρβαρικές εισβολές. Το 14ο αιώνα, ενώ όλα κυλούσαν ομαλά, αφού πλέον είχαν σταματήσει οι αιματηρές μάχες του παρελθόντος, ο Μαύρος Θάνατος χτύπησε την πόρτα της Ευρώπης, ξεκληρίζοντας το 1/3 του πληθυσμού της. Η Ιταλία δυστυχώς δεν μπόρεσε να ξεφύγει από τα δίχτυα της Πανόλης. Ο αριθμός των νεκρών στις μεγαλύτερες πόλεις ολοένα και αυξανόταν, καθιστώντας λοιπόν αδύνατον να βρεθούν χώροι για να θαυτούν τα πτώματα. Έτσι η Ποβέλια μετατράπηκε σε ένα υπαίθριο νεκροτομείο. Τα πρώτα πτώματα άρχισαν να καταφτάνουν με βάρκες. Ωστόσο, όταν ο Μαύρος Θάνατος εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο, πανικός άρχισε να κυριεύει και την Ιταλία. Έτσι αποφασίστηκε ότι όσοι παρουσιάζουν τα συμπτώματα της Πανόλης να εξορίζονται στο νησί. Ήταν χιλιάδες οι άνθρωποι που μεταφέρθηκαν εκεί, περιμένοντας μόνο και μόνο να πεθάνουν ξεχασμένοι από όλους. Ο μύθος λέει ότι πάνω από 160.000 άνθρωποι κάηκαν εκεί και μάλιστα αρκετοί κάηκαν ζωντανοί κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Ενώ ακόμα και σήμερα, στο έδαφος του νησιού, τα απανθρακωμένα λείψανα των νεκρών έχουν δημιουργήσει ένα παχύ στρώμα κολόδους τέφρας που καλύπτει εξ ολοκλήρου το νησί. Αιώνες αργότερα, και συγκεκριμένα το 1922, ξεκινά ένα ακόμα σκοτεινό μέρος της ιστορίας του νησιού αυτού. Φοβερά πράγματα αρχίζουν να συμβαίνουν. Ποια ήταν η αφορμή? Ένα μεγάλο ψυχιατρικό νοσοκομείο που χτίστηκε πάνω στο νησί, όπου ψυχικά ασθενείς φιλοξενήθηκαν για αρκετό χρονικό διάστημα. Ενώ οι γιατροί και οι νοσοκόμες δεν παρατηρούσαν τίποτα ασυνήθιστο, οι άρρωστοι συχνά ανέφεραν εμφανίσεις φαντασμάτων, ήχους από βασανισμούς, αλλά και ουρλιαχτά μέσα στη νύχτα. Επέμεναν ότι ήταν τα θύματα της πανούκλας, τα οποία είχαν στοιχειώσει το μέρος αυτό. Λαμβάνοντας υπόψη την ψυχική τους κατάσταση, κανείς δεν τους πήρε στα σοβαρά. Επιπλέον, ένας παρανοϊκός γιατρός, αρκετά βίαιος και με σαδιστικές τάσεις, έκανε πειράματα σε ασθενείς, χρησιμοποιώντας τις πιο ανορθόδοξες μεθόδους. Τι έκανε? Τους υπέβαλε σε λοβοτομές με τρυπάνια και μάλιστα χωρίς την παραμικρή αναισθησία. Τους βασάνιζε και τους σφαγίαζε με τους χειρότερους τρόπους, ώσπου στο τέλος και ο ίδιος τρελάθηκε, βρίσκοντας φρικτό θάνατο αφού έπεσε από το καμπαναριό της εκκλησίας. Υπήρχαν πάρα πολλοί που υποστήριζαν πως τον κυνηγούσαν τα πνεύματα όλων αυτών που βασάνιζε, αναγκάζοντάς τον να δώσει τέλος στη ζωή του. Το πνεύμα του, σύμφωνα με τους θρύλους, είναι αυτό που στοιχιώνει σήμερα το νησί,
προκαλώντας φόβο και τρόμο στους κατοίκους των παρακείμενων περιοχών. Το 1960 το Ιταλικό κράτος πούλησε το νησί σε έναν ιδιώτη, ο οποίος αγνόησε τους τρίλους που συνόδευαν το νησί και έτσι θέλησε να αγοράσει αυτή τη μεγάλη έκταση προκειμένου να χτίσει το σπίτι του και ένα μεγάλο τουριστικό συγκρότημα. Το μεγαλεπίβολο σχέδιό του όμως έγινε συντρίμμια μέσα σε μία νύχτα. Το επόμενο πρωί και χωρίς ποτέ ο ίδιος ή κάποιο μέλος της οικογένειάς του να δώσει κάποια εξήγηση, το εγκατέλειψε και δεν επέστρεψε ποτέ ξανά. Από τότε και μέχρι το 2014, η Ποβέλια ήταν ένας πλήρως απομονωμένος και απαγορευμένος τόπος. Δεν επιτρεπόταν κανείς να το προσεγγίσει, είτε τη μέρα είτε τη νύχτα. Ο μόνος που κατάφερε να μείνει στο νησί μια νύχτα ήταν ένας άνδρας που μετά το τέλος της εμπειρίας του ισχυρίστηκε ότι μόλις μπήκε στο άσυλο άκουσε μια δυνατή φωνή να του λέει «Φύγε αμέσως και μην επιστρέψεις ξανά». Ο ίδιος βγήκε από το κτίριο και έκανε βόλτες όλο το βράδυ μην μπορώντας να κοιμηθεί. Ο άνδρας είπε ότι δεν πρόκειται ποτέ να πάει ξανά στο νησί και συμβούλεψε και όλους τους υπόλοιπους να κάνουν ακριβώς το ίδιο. Όμως στην Ποβέλια έχουν πάει πάρα πολλοί κυνηγοί φαντασμάτων που είναι και ευρέως γνωστοί στο εξωτερικό. Τελευταία έγινε γνωστό ότι το νησί αγοράστηκε εκ νέου από μια οικογένεια προκειμένου να μετατραπεί σε καλοκαιρινό θέρετρο. Μάταια όμως, γιατί για ακόμα μια φορά τα σχέδια εγκαταλείφθηκαν. Είναι πολλά αυτά που έχουν υποθεί για το νησί αυτό και άλλα τόσα παραμένουν ανεξήγητα μέχρι και σήμερα. Μια πολύ άσχημη κατάρα φαίνεται να το ακολουθεί, καθιστώντας το ως ένα από τα πλέον τρομακτικά μέρη στο πλανήτη. Με μια μικρή σας αναζήτηση στο χώρο του διαδικτύου, θα δείτε ότι οι εικόνες του νησιού από μακριά θυμίζουν μια ιδηλιακή τοποθεσία, έτσι όπως είναι πλημμυρισμένο στο πράσινο και στα δέντρα. Ποιος όμως είναι αυτός που μπορεί να αγνοήσει τις φωνές που ακούγονται τις νύχτες? Στέκει εγκαταλελειμμένο πλήρως, με ρήπια και μισογκρεμισμένα σπίτια να θυμίζει πως κάποτε υπήρχε ζωή εκεί. Αν αυτή η ιστορία σας κίνησε την περιέργεια και θα θέλατε να δείτε εικόνες και βίντεο, δεν έχετε παρά να πατήσετε το link που υπάρχει στην περιγραφή. Επίσης, αν σας άρεσε η ιστορία, πατήστε ένα like. Και όσοι φίλοι είστε για πρώτη φορά στην παρέα μας, μπορείτε να πατήσετε την εγγραφή και την καμπανούλα για να ενημερώνεστε άμεσα για κάθε νέο podcast που ανεβαίνει. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στον κόσμο και αυτή τη φορά μεταφερόμαστε στον καθεδρικό ναό της Γκουανταλαχάρα στο Μεξικό. Ένας ναός που σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Μάρτιν Κασίγιας το 1561 και ολοκληρώθηκε το 1618. Στο συγκεκριμένο ναό υπάρχει και η Σάντα Ινοσένσια ή αλλιώς η Αγία Θεότητα. Οι φήμες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο για το σκήνομα της Αγίας είναι πάρα πολλές. Η αιτία όμως που δημιουργήθηκαν είναι μία και θα τη μάθουμε σήμερα. Όλα ξεκίνησαν στις 12 Δεκεμβρίου του 2012. Ένα βίντεο ανεβαίνει στην πλατφόρμα του YouTube και αναστατώνει τους θεατές του από την πρώτη κιόλας στιγμή. Αποτέλεσμα, μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέρνει να έχει χιλιάδες θεάσεις και εκατοντάδες θεατές να ερίζουν για τη γνησιότητά του. Ο ανώνυμος χρήστης της πλατφόρμας που ανέβασε το βίντεο υποστηρίζει ότι κατά την επίσκεψή του στο ναό θέλησε να αποθανατήσει στιγμές με το κινητό του τηλέφωνο. Μέσα στα πολλά βίντεο που τράβηξε εκείνη την ημέρα ήταν και αυτό με το σώμα της Σάντα Ινοσένσια. Μέχρι εδώ όλα καλά, δεν παρατήρησε τίποτα ιδιαίτερο. Όταν όμως επέστρεψε σπίτι του, θέλησε να μοιραστεί τις στιγμές αυτές με την οικογένειά του. Κανείς τους όμως δεν γνώριζε τι θα γινόταν λίγο αργότερα, ώσπου έφτασαν στο πιο ανατριχιαστικό πλάνο. Το 300 ετών σώμα του μικρού κοριτσιού ζωντανεύει και για δευτερόλεπτα ανοίγει τα μάτια του. Με το συγκεκριμένο αυτό βίντεο ασχολήθηκαν μερικές από τις πιο γνωστές εφημερίδες του κόσμου, όπως η Daily Mail, η The Sun, The Daily Express και The Huffington Post. Όμως ποια ήταν η Σάντα Ινοσένσια? Ας μάθουμε λοιπόν τι αναφέρει η ιστοσελίδα Precunta Centaural, όπου υπάρχουν και δύο εκδοχές για την ιστορία της. Η μία μιλάει για ένα μικρό κορίτσι ρωμαϊκής καταγωγής, το οποίο δολοφονήθηκε από Ρωμαίους Λεγεώνες ή από τον πατέρα της γιατί ασπάστηκε το χριστιανισμό.
Επίσης λέγεται ότι το σώμα της μεταφέρθηκε στις κατακόμβες της Ρώμης, όπου βρέθηκε ξανά αιώνες αργότερα και συγκεκριμένα το 1786 σε σχεδόν τέλεια κατάσταση πριν μεταφερθεί στο Μεξικό, όπου έπρεπε να τεθεί σε μία μονή. Για διάφορους πολιτικούς λόγους κατέληξε στον καθεδρικό ναό, όπου μπορεί να τη δει και ο κόσμος σήμερα. Η δεύτερη εκδοχή της ιστορίας μιλάει για ένα νεαρό κορίτσι από το Μεξικό με το όνομα Ινοσένσια. Το κορίτσι λοιπόν αυτό, ακούγοντας τους συμμαθητές της να μιλούν για την πρώτη τους κοινωνία, θέλησε να συμμετάσχει και αυτή στην τελετή. Ωστόσο, όταν εξομολογήθηκε στον πατέρα της την επιθυμία της να γίνει χριστιανή και να λάβει την πρώτη της κοινωνία, αυτός αντέδρασε με πολύ άσχημο τρόπο, χτυπώντας την βάναυσα. Της απαγόρευσε ασφαλώς και τη συμμετοχή της σε οποιαδήποτε από αυτές τις ανοησίες όπως τις χαρακτήρισε. Μια μέρα λοιπόν, καθώς το μικρό κορίτσι επέστρεφε σπίτι του, πέρασε έξω από ένα κτίριο όπου άκουσε ψαλμούς και τραγούδια. Μη μπορώντας να αντισταθεί σε αυτούς τους γλυκούς για τα αυτιά της ήχους, στάθηκε κάτω από το παράθυρο και σαν μαγεμένη απολάμβανε τη στιγμή. Αυτό συνεχίστηκε όμως για αρκετές μέρες. Η μικρή Ινοσένσια, κάθε φορά που βρισκόταν εκεί, έγραφε σε ένα τετράδιο όλους τους στίχους από τους ύμνους και τα τραγούδια που άκουγε. Επιστρέφοντας στο σπίτι της και κρυφά πάντα από τον πατέρα της, τα μελετούσε μέχρι που τα έμαθε απ' έξω. Μία ημέρα, καθώς βρισκόταν και πάλι έξω από το παράθυρο, παρασύρθηκε και άρχισε να τραγουδάει και αυτή, ώσπου την άκουσε η καλόγρια που ήταν υπεύθυνη για τα μαθήματα του κατηχητικού. Την κάλεσε εντός του κτηρίου και της είπε ότι θα έπρεπε να λάβει τη Θεία Ευχαριστία και ότι θα ήταν καλύτερα να έχουμε το καλό σαν σύμμαχό μας παρά το κακό. Όταν λοιπόν έφτασε η μεγάλη μέρα, η καλόγρια έδωσε στην Ινοσένσια ένα λευκό φόρεμα με δαντέλα και η νεαρή κοπέλα δέχτηκε την ευχαριστία. Επιστρέφοντας στο σπίτι της, δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά της και αποφάσισε να το πει στον πατέρα της. Όταν τον βρήκε στην κουζίνα και του ανέφερε τι είχε συμβεί, αυτός εξοργίστηκε τόσο πολύ που μαχαίρωσε την κόρη του στο στήθος. Αφού λοιπόν διέπραξε το έγκλημα, ο άντρας έφυγε και οι γείτονες βρήκαν το άψυχο σώμα της Ινοσένσια. Την μετέφεραν πίσω στον καθεδρικό ναό που είχε λάβει την ιερή κοινωνία και την έβαλαν εκεί για να ξεκουραστεί ειρηνικά. Από τότε λαμβάνει μεγάλο σεβασμό και άνθρωποι σειραίουν από διάφορα μέρη της χώρας αλλά και του κόσμου για να την προσκυνήσουν και να ζητήσουν την εύνοιά της, γιατί έχει τη φήμη ότι είναι θαυματουργή. Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν πάρα πολλές και διάφορες εικόνες της Σάντα Ινοσένσια. Σε μερικές μοιάζει περισσότερο με άγαλμα, ενώ άλλες δείχνουν ένα κυρώδες πρόσωπο και αυτό γιατί το σώμα της διατηρήθηκε σε κερί. Οι μοναδικές αληθινές εικόνες του σώματός της είναι αυτές που δείχνουν τα σκελετωμένα χέρια και το αίμα της. Μάλιστα, πολλοί υποστηρίζουν ότι είναι και τα μόνα λείψανα που έχουν διασωθεί και πως το υπόλοιπο σώμα είναι ψεύτικο. Το ότι την έχουν ντύσει με μία στολή κοινωνίας, δηλαδή ένα λευκό φόρεμα με δαντέλα, ίσως να προκάλεσε τη λαϊκή φαντασία να εφεύρει και την ιστορία της κοινωνίας της μάρτυρος. Οι ντόπιοι ισχυρίζονται επίσης ότι πρέπει να κόβουν τα μαλλιά της και τα νύχια της σε τακτικά χρονικά διαστήματα γιατί αυτά μεγαλώνουν. Αν όμως παρατηρήσει κάποιος καλά, θα δει ότι δεν είναι αληθινά μαλλιά, αλλά περούκα. Ωστόσο, το ερώτημα για το πόσο αληθινό, ψευδές ή παραφυσικό είναι το γεγονός να ανοίγει τα μάτια της, συνεχίζει να παραμένει. Ο καρδινάλιος Χουάν Φραντσίσκο Ρόμπλες είπε ότι η Σάντα Ινοσένσια είναι γνωστή για την πραγματοποίηση θαυμάτων και ότι πως το γεγονός αυτό ίσως να είναι ένα ακόμα θαύμα της. Αν και έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που ανέβηκε το συγκεκριμένο βίντεο στο διαδίκτυο, οι συζητήσεις και οι αντιπαραθέσεις δεν έχουν πάψει. Υπάρχουν αρκετοί σχολιαστές που λένε ότι το βίντεο είναι ψεύτικο, ενώ άλλοι απαντούν ότι όσοι πιστεύουν δεν χρειάζονται εξήγηση. Αν η ιστορία της Σάντα Ινοσένσια σας έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον, δεν έχετε παρά να πατήσετε στο link για να μεταβείτε στο βίντεο που υπάρχει στο κανάλι μας στο YouTube. Εκεί θα δείτε και το συγκεκριμένο βίντεο που ανέβηκε πριν χρόνια στο διαδίκτυο και δείχνει τη Σάντα Ινοσένσια να ανοίγει τα μάτια της. Από την άλλη, αν σας άρεσε και η σημερινή μας εκπομπή, δεν έχετε παρά να πατήσετε ένα like. Και για όσους φίλους βρίσκονται για πρώτη φορά στην παρέα μας, πατήστε την εγγραφή και την καμπανούλα,
για να ενημερώνεστε άμεσα για κάθε νέο podcast που ανεβαίνει. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας!